Παναγιού και έστειν άνθρωπος, πώς ζήσετε εμείς, σοφησία ανάσταση στη ζωή και η μεγαλή ανάπτυξη. Πάντων των αδελφών μόνων και νήμων των δύων, κατά την γερμανία αυτών των Χριστέντων. Χριστέ ο Θεσμόν και τον ξαναπέμπουμε σε τον άνθρωπο σπατρί, το Παναγίο και καθόλου και ο οποίος πνεύματι, ή και αίγες τους αιώνας των Αμήν. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η Αγνή και Άχρατος Παρθένος, η Θεώνας πόρος και ίσας απρέσβευε, υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, γιατί δεόμεθα επ' εμακαραίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως πάντων των ποιών του Θεού, των ποτίων αδερφών ημών, των πιτωτούρκων φαγίας θέτων και διοχθέντων της αιστείας αυτών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτών πάμπλη μέλημα εκρουσιούντε και ακούσιον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, όπως Κύριος ο Θεός τάξη ψυχάς αυτών ένθα ήδη και αναπαύονται τα λέει του βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτον, βασιλή και θυμών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ψυχάς, τον κειμενοδόλιο σου πάντων των ανελθέντων, η εντονία των ποντίων πατέρων και αδερφών ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, οδύνη και στεναγμός. Αναμάρτημα από το παραυτόν παραχθέν, εν λόγω διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ο και στην άνθρωπος ως ζήσει την μαρτήση. Ενός ο μαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
του Κυρίου δεηθούμεν, Κύριε ελέησον, ότι Συ η Ανάσταση, η Ζωή και η Ανάπαυσις πάντων των κοιμηθέντων δούλων σου, των ποτίων αδελφών ημών, των πιτωτούρκων σφαγιασθέντων και εκθειοθέντων, ο Θεσσαιθίας αυτών Χριστέ ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν Συ το Ανάκουσι Πατρί, και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και αείπνιστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και αείπνιστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και αείπνιστη αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτών η μνήμη. Στρατιωτικός διοικητής Χίου, ταξίαρχος, κύριος Δημόκριτος Κωνσταντάτος. Αντιδήμαρχος Χίου, κύριος Απόστολος Τζιώτης. Κοσμήτορ της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κύριος Ιωάννης Καρκαζής. Κύριος Μπατσούκας. Εκπρόσωπος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού ΕΑΝ. Εκπρόσωπος των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χίου. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Χίου, ο κύριος Σταμούλας. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Θρακών και Μακεδόνων Χίου, ο κύριος Μπρανίδης. Εκπρόσωπος Συλλόγου Ποντίων Χίου, ο κύριος Νικολαίδης. Επαναλάβω λίγο τον βουλευτή Χίου, τον κύριο Μιχαηλίδη, ο οποίος ήρθε τώρα.
εκπρόσωπος τοπικού παραρτήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εκπρόσωπος Πανχιακού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, κύριος Χατζελένης. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Πελοποννησίων Χίου, ο Πέλοπας, ο κύριος Μπίτσικας. Η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Χίου, η κυρία Παπαθανάση Ευαγγελία. Ενός λεπτού σιγή. Μαΐου 2017 σήμερα. Ημέρα θρήνου, ημέρα μνήμης, ημέρα διεκδίκησης αναγνώρισης από τους διεθνείς οργανισμούς, ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο. Κανονικά ο εορτασμός της ημέρας μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Μικρασιατικού Πόντου είναι στις 19 Μαΐου. Όμως, για ευνόητους λόγους, και μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού στις διάφορες εκδηλώσεις ορίζεται λόγω αργίας με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κατέτος να τιμηθεί επίσημα και πανελληνίως την πρώτη Κυριακή μετά την 19η Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων ποντιακού χαρακτήρα και δημόσιου φορέα χωρίς να αποκλείουν άλλες εκδηλώσεις πριν ή μετά την 19η Μαΐου. Ο Σύλλογος Θρακών και Μακεδόνων Χίων, γνωρίζοντας το νομικό πλαίσιο, ζήτησε τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου για τις σημερινές εκδηλώσεις. Έτσι, μετά την τέλεση της επιμνημόσυνης δέησης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό για τον άδικο χαμό των 350.000 ψυχών Ελλήνων του Πόντου, το Τρισάγιο και την κατάθεση των στεφάνων στο ηρών των πεσόντων του νησιού μας, συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις μας με το σεβασμό που αρμόζει σε αυτή την αίθουσα Γιάννης Καράλης της γνώσης και της μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επίκαιρη ομιλία και παρουσίαση οπτικού υλικού από την κυρία Ανατολή Βροχαρίδου, εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου ποντιακής καταγωγής. Στην συνέχεια, δραματοποίηση που έχει θέμα «Γράμμα από τον πατέρα λίγο πριν τον απαγχωνισμό», παρουσίαση χορών με τραγούδια σχετικά της γενοκτονίας, χαιρετισμούς από τον πρόεδρο του συλλόγου μας και τους επισήμους και τέλος κέρασμα ποντιακών ενδεσμάτων που έφτιαξαν οι γυναίκες της ποντιακής καταγωγής του συλλόγου μας, προσφερόμενα από τον σύλλογό μας και αναψυκτικό προσφορά από τους χυμούς Χίου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, την Περιφερειακή Ενότητα Χίου και τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, κ. Σταμάτη Κάρματζη,
την κυρία Βάσο Κρητάκη, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την παραχώρηση της αίθουσας, του Σχοιμού Σχοίου και όλους εσάς που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας. Ο πόντος ζει, δεν ξεχνάμε. Να καλέσω την κυρία Βροχαρίδου στο βήμα για να αναπτύξει το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, εκπρόσωποι πολιτιστικών σωματείων, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, στο πλαίσιο της ημέρας της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αποτελεί δικό μας χρέος να τιμήσουμε τα θύματα της γενοκτονίας, ιδιαίτερα για εμάς που φέρουμε την καταγωγή μας από τον Εύξηνο Πόντο. Όλοι εμείς που θυμόμαστε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας να αναφέρουν τη λέξη πατρίδα με ένα κόμπο στο λαιμό, να μιλούν για τις πόλεις, για τα χωριά που άφησαν πίσω τους, την Αμάσια, την Τραπεζούντα, την Αργυρούπολη, τη Σάντα, τη Σεβάστια, την Κερασούντα, για το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά. Τους θυμόμαστε να μιλούν την ποντιακή διάλεκτο, αυτή την αρχαία ιωνική γλώσσα, να διατηρούν τα ήθη και έθιμα από τη χαμένη πατρίδα, να τιμούν τις προγονικές τους εστίες με πίστη και ευλάβεια. Η λέξη τεμέτερον λειτουργούσε, λειτουργεί και θα λειτουργεί σαν διαβατήριο για να μπει κάποιος στην καρδιά μας χωρίς διαπιστευτήρια και περαιτέρω συστάσεις. Η συλλογική μνήμη είναι έντονη για μας. Τιμούμε την ιστορία των ανθρώπων που κρατούσαν τις άκρες του Πόντου ζωντανή τη Ρωμιοσύνη. Η απώλεια της Ρωμανίας εκφράστηκε με οδύνη μέσα από τους θρήνους των Ελλήνων του Πόντου. Ακόμη και ο ποιητής Καβάφης, που ένιωσε τον πόνο του ποντιακού ελληνισμού, στο ποίημα του με τον τίτλο «Πάρθεν» λέει: «Όμως, απ' όλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα το τραπεζούντιον, με την παράξενή του γλώσσα και με τη λύπη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων, που ίσως όλο πίστευαν πως θα σωθούμε ακόμη. Και καταλήγει με το γνωστό ποντιακό θρήνο, να ήλει εμάς, να βάει εμάς η Ρωμανίαν Πάρθεν». Οι μακρινοί λοιπόν εκείνοι Έλληνες υπήρξαν για αιώνες οι στυλοβάτες του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, εκείνοι που στην ουσία μετέτρεψαν τον άξενο πόντο σε εύξηνο. Ο συνταγματάρχης κύριος Καφενιώτης, σε έκθεσή του προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ελευθέριο Βενιζέλο, αναφέρει: «Είναι οι στέσινοι πόντοι να αποτελέσουν τους φρουρούς του ελληνισμού. Εν πρώτης, είναι έργων εις το οποίον έχουν συνηθίσει από αιώνων. Περιλαμβανόμενοι από ξένα φύλλα, παλέοντες διαρκώς προς αυτά, αφομοιούντες παρά αφομοιούμενοι, αποτελούσε τον ισχυρότερον τύπον ελληνικής φυλής. Δι' αυτάς τα σαρετάς, η Τουρκία τους διέλυσε, τους διέσπασε και τους επέταξε βαθμιαίως έξω του βασιλείου της». Σε εκείνο τον ακραίο γεωγραφικό χώρο, οι πόντιοι ακρίτες αγωνίστηκαν να κρατήσουν τη Ρωμανία, αποκλειστικά και μόνο με τις δικές τους ηθικές και υλικές δυνάμεις. Μόνο στον Πόντο δημιουργήθηκε αντάρτικο, όπως του 1821, πληρώνοντας έτσι την περήφανη αντίστασή του στο βάρβαρο πρόγραμμα του αφανισμού του από τους Νεότουρκους και τον Κεμάλ, με αμέτρητες θυσίες. Το αίσθημα των Ελλήνων του Πόντου εκφράστηκε πολλές φορές με τη συμμετοχή τους στους εθνικούς αγώνες. Εκτός από την πρώιμη συμμετοχή τους στον Ιερό Λόγο, συμμετείχαν τόσο σε εράνους όσο και με θελοντική συμμετοχή στον αποτυχημένο πόλεμο του 1897 και στους Βαλκανικούς πολέμους. Εντυπωσιακή δε ήταν η παρουσία ενός σώματος από 400 Ποντιοκαυκάσιους στην Αθήνα το 1897 που ήρθε για να λάβει μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις. Η απόφαση για τη μαζική εξόντωση των Ελλήνων που ζούσαν στον Πόντο, στην Ιωνία, στη Θράκη, αλλά και των Αρμενίων, των Ασσυρίων, λήφθηκε από τους Νεότουρκους και ολοκληρώθηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ. Η εκστρατεία της γενοκτονίας, των συστηματικών εκτελέσεων, σφαγών, εξοριών, βιασμών, πυρπολήσεων χωριών, με αποτέλεσμα τη δολοφονία του αρχαίου αυτού πολιτισμού του Πόντου, στις νοτιοανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, ξεκίνησε από την Οθωμανική τουρκική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίστηκε στην εποχή της Κεμαλικής Τουρκίας. Εκτελέστηκε κάτω από τις διαταγές διαφόρων ηγετών της τουρκικής κυβέρνησης, όπως ο Ταλάτ Πασά, ο Ενβέρ, Μουσταφά Κεμάλ, που τιμάται και ως πατέρας των Τούρκων, ο Τοπάλ Οσμάν, που ήταν αρχηγός ομάδας ονόματι Τσέτες,
των οποίων η ειδική αποστολή ήταν οι βιασμοί γυναικών, παιδιών, ηλικιωμένων, σήμερα όλοι αυτοί τιμούνται με αγάλματα στον πόντο από την Τουρκία. Απασχόλησε την επικαιρότητα η λέξη γενοκτονία πριν λίγο καιρό. Γενοκτονία, έτσι όπως καθορίστηκε από τη Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών από το 1948, είναι η οποιαδήποτε πράξη που ενεργείται με την πρόθεση ολικής ή μερικής φυσικής εξόντωσης ομάδας εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής. Η γενοκτονία του Πόντου, των Ελλήνων του Πόντου, παρόλο που έχει κοινά χαρακτηριστικά με τη γενοκτονία των Εβραίων, έχει βασικές διαφορές. Είναι μία γενοκτονία με τουρκική καταγωγή. Δεν έχει καμία ιδεολογική, ψευδοεπιστημονική θεμελίωση περί γενετικής και αρίας ή σημιτικής φυλής. Είναι γενοκτονία τουρκικής καταγωγής. Είναι βουβή, πονηρή, ανατολίτικη, δεν έχει κανένα θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά μάλλον πλιατσικολογικό. Οι καλούμενες εκτοπίσεις, εξορίες κατοίκων ολόκληρων χωριών, οι εξοντοτικές εκείνες οδηπορίες των γυναικόπαιδων και των γερόντων μέσα στο χιόνι, όταν οι άντρες βρίσκονται στα αμελέτα μπουρού, τάγματα εργασίας ή στο στρατό, δεν οδηγούν φυσικά σε κανένα Auschwitz, αλλά στην ουσία ήταν ένα Auschwitz εν ροή. Οι άνθρωποι πέθαιναν καθοδόν, δεν περπατούσαν για να φτάσουν κάπου, περπατούσαν για να πεθάνουν από τις κακουχίες, την παγωνιά, την πείνα, τον εξευτελισμό του ανθρώπου. Αυτή η αργή εξόντωση ονομάστηκε «Λευκή σφαγή» και υλοποιήθηκε με τη συνένεση και τις συμβουλές των Γερμανών, οι οποίοι είχαν τεράστια οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντα στην Τουρκία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του διπλωμάτη των ΗΠΑ, ΗΠΑ, Χένρι Μόργκεντάου, οι Τούρκοι υιοθέτησαν τις ίδιες μεθόδους ενάντια στους Έλληνες που είχαν χρησιμοποιήσει ενάντια στους Αρμενίους. Τους πήραν στον Οθωμανικό στρατό και έπειτα τους μετέφεραν σε τάγματα εργασίας. Αυτοί οι Έλληνες στρατιώτες πέθαναν από το κρύο, την πείνα και άλλες στερήσεις. Εκτός όμως από τη γενοκτονία υπήρχε και μια παιδοκτονία και μια γυναικοκτονία. Η βίαιη αρπαγή γυναικών, ο εγκλεισμός τους σε οικίες Τούρκων, ο εξισλαμισμός τους, οι μαζικοί βιασμοί και οι εγκυμοσύνες, η δολοφονία εγκύων γυναικών, η αρπαγή παιδιών βρεφών από τις μητέρες τους, τεκμηριώνει και από αυτή την οπτική το αδίκημα της γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων του Πόντου. Σύμφωνα με τη Μαύρη Βίβλο του Κεντρικού Συμβουλίου των Ποντίων στην Αθήνα, τα θύματα των μαζικών δολοφονιών ανέρχονται σε 303-238 ως το 1922. Επίσης, το Μάρτιο του 1924 υπήρξαν ακόμα 50.000 θύματα, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά, συνολικά δηλαδή ο αριθμός των Ποντίων που δολοφονήθηκαν μέχρι το Μάρτιο του 1924 ήταν 353.000, ένα ποσοστό που ξεπερνά το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ελλήνων του Πόντου που ζούσε στο Οθωμανικό κράτος πριν την έναρξη της γενοκτονίας. Δυστυχώς, η μοίρα του ελληνισμού που βρέθηκε έξω από τα σύνορα του ελληνικού κράτους στάθηκε αδυσόπιτη. Δέσμια της αγγλογαλλικής πολιτικής η Ελλάδα δεν τόλμησε να ορθώσει το ανάστημά της απέναντι στους συμμάχους και να πετύσει την προστασία του ποντιακού ελληνισμού ως όφιλε, την ίδια στιγμή που ο τουρκικός σοβινισμός με συνειδητές εξοντοτικές μεθόδους οδηγούσε το ελληνικό στοιχείο σε πλήρη εμφανισμό από τις πανάρχιες πατρίδες του. Τον επίλογο της γενοκτονίας αποτελεί ο ξεριζωμός των επιζώντων. Με τη συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών, έρχονται στην Ελλάδα αφήνοντας πίσω τους εστίες, εκκλησίες, τάφους προγόνων. Χάρη στις εμπνευσμένες εκθέσεις του Νίκου Καζαντζάκη, που τότε ήταν Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Περιθάλψεως και μεγάλη ψυχή του πνευματικού κόσμου της εποχής, αλλά και στη φλογερή του πίστη για τη μέγιστη εθνική και πολιτική σπουδαιότητα του εγχειρήματος, η μεταφορά των Ελλήνων του Καυκάσου θα εγκριθεί από το Βενιζέλου και έτσι τα πράγματα θα ακολουθήσουν τον δρόμο τους. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο. Πόνεσα την αιώνια σταυρωμένη ράτσα μου, που κινδύνευε πάλι στο προμηθεϊκό βουνό του Καυκάσου. Δεν ήταν ο Προμηθέας, ήταν η Ελλάδα, καρφωμένη πάλι από το κράτος και τη βία, και φωνάζει. Φωνάζει όχι τους θεούς, φωνάζει τους ανθρώπους, τα παιδιά της να τη σώσουν. Στις 24 Φεβρουαρίου 1994,
Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Η μέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα. Το Δεκέμβριο του 2007, η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων μαζί με τη γενοκτονία των Ασσυρίων. Η γενοκτονία των Ποντίων είναι αναγνωρισμένη από Ελλάδα, Κύπρο, Σουηδία, Αρμενία, Ολλανδία, από 10 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, περιφερειακές κυβερνήσεις της Αυστραλίας. Η Τουρκία δεν αναγνώρισε ποτέ ότι υπήρξε γενοκτονία και αποδίδει τους θανάτους σε απώλειες πολέμου, σε λοιμό, σε ασθένειες, παρόλο που Τούρκοι επιστήμονες έχουν δημοσίως χαρακτηρίσει τα γεγονότα ως γενοκτονία. Η γενοκτονία δεν είναι έγκλημα που μπορεί να παραγραφεί. Η Τουρκία μπορεί να αρνείται την ευθύνη για όλα αυτά τα εγκλήματα. Εμείς ως Έλληνες όμως οφείλουμε αφενός να τα υπενθυμίζουμε στην διεθνή κοινότητα και αφετέρου να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε όλα τα κράτη και η Τουρκία να αναγνωρίσουν αυτή τη γενοκτονία. Οφείλουμε να μάθουμε στα παιδιά μας να καταδικάζουν κάθε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ο μεγάλος Έλληνας ιστορικός Πολύβιος έλεγε «Όλβιος, ώστις της ιστορίας έσχε μάθηση». Δηλαδή, είναι ευτυχισμένος όποιος γνωρίζει την ιστορία. Γιατί με βάση τα ιστορικά δεδομένα μπορούμε να ερμηνεύουμε καταστάσεις και γεγονότα του παρόντος και μπορούμε έτσι να προλαμβάνουμε τα μέλλοντα για τον ελληνικό λαό αλλά και για όλο τον κόσμο. Η αποσιώπηση, η μη παραδοχή ιστορικών αληθιών ποτέ δεν βοηθά την αδελφοποίηση και την προσέγγιση των λαών και των εθνών. Αντιθέτως, η αναγνώριση, η αμοιβαία κατανόηση, η διατήρηση της μνήμης και ο σεβασμός στην ατομική και συλλογική ανθρώπινη αξιοπρέπεια συντελούν στην επίλυση των διαφορών και στον δρόμο της ειρήνης και της πρόοδου. Θα κλείσω πάλι με ένα απόσπασμα από την αναφορά στον Γκρέκο του Νίκου Καζαντζάκη. Το βαπόρ ήταν γεμάτο ψυχές που ξεριζώθηκαν από τα χώματά τους και πήγαιναν να τις φυτέψουν στην Ελλάδα. Ανθρώποι, αλόγατα, βόδια, σκάφες, κούνιες, στρώματα, αξίνες, αγιακονίσματα, βαγγέλια, τσάπες έφευγαν τους Μπολσεβίκους και τους Κούρδους και δρόμωναν κατά τη Λεύτερη Ελλάδα. Η μαύρη θάλασσα κοιμάτιζε αλαφριά σκούρα, λουλακιά και μύριζε σαν καρπούζι. Δεξιά μας το ακρόγιαλο και τα βουνά του Πόντου. Μια φορά και έναν καιρό δικά μας. Δεξιά, αριστερά, αστραφτερό, απέραντο το πέλαγο. Ο Κάφκασος είχε σβήσει μέσα στο φως. Μα οι γέροι, με τη ράχη γυρισμένη, κάθονταν στην πρίμνα και δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν τα μάτια τους από τα αγαπημένο ακροθάλασσο. Ο Κάφκασος είχε χαθεί. Φάντασμα ήταν και σκόρπισε. Μα απόμεινε ασάλευτος, αβασίλευτος, βαθιά μέσα στις λαμπυρίθρες των ματιών τους. Δύσκολο πολύ η ψυχή να ξεκολλήσει από την πατρίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και στην συνέχεια θα παρακολουθήσετε μία δραματοποιημένη παράσταση από τον Σύλλογο Θρακών και Μακεδόνων που έχει σαν θέμα γράμμα από τον πατέρα λίγο πριν από τον απαγχωνισμό. Κοιτάτη μου Κλειώ, σήμερον ετελέστη εν τη φυλακή λειτουργία.
και κοινωνήσαμε όλοι, περί τους 100 από διάφορα μέρη. Έχει αποφασιστεί ο δια της κρεμάλας θάνατος. Αύριο θα πηγαίνουν οι 60. Μεταξύ αυτών οι 5 τραπεζούντιοι. Και θα γίνει ο διαγχώνης θάνατος. Την Τρίτη δεν θα είμαι εν ζωή. Ο Θεός να μας αξιώσει τους ουρανούς και σε εσάς να δώσει ευλογία και υπομονή και άλλο κακόν να μην δοκιμάσετε. Όταν θα μάθετε το λυπηρόν γεγονός, να μην χαλάσετε τον κόσμο, να έχετε υπομονή. Τα παιδιά ας παίξουν και ας χορέψουν. Ας σε βλέπω να κανονίσεις όλα όπως ξέρεις εσύ. Ο αγαπητός μου Θεόδωρος ας αναλαμβάνει πατρικά καθήκοντα και να μην αδικήσει κανένα από τα παιδιά. Τον Γέργον να τελειώσει το σχολείο και να γίνει καλός πολίτης. Τον Γιάννη ας τον έχει μαζί του στη δουλειά. Από τα μικρά τον Παναγιώτη να στείλει στο σχολείο. Την Βαλεντίνη να τη μάθεις ραπτικήν. Την Φοφόν να μην χωρίζεσαι ενώ σου ζεις. Εις τον Στάθιον τα σευχάζουν και την υποχρέωση, όπως χωρίς αμοιβήν, διεκπεραιώσει όλες τις οικογενειακές μου υποθέσεις που θα του αναθέσετε. Ο Παπασιμεών ας με μνημονεύσει ενώ σου ζει. Να δώσεις 5 λίρες στη Φιλόπτωχο, 5 λίρες στη Μέριμναν, 5 λίρες στου λυκαστή των σχολείων. Και ας με συγχωρέσουν όλοι οι αδελφοί μου, οι νυφάδες και όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Αντίο, βαίνω προς τον Πατέρα και συγχωρήσατε μου. Ο ημέτερος Αλέξανδρος Ακριτίδης. Για τώρα σκοφέστε, παιδεία. Κι ας χορέψουμε, όπως σε θέλει ο Κύρις. Thank you.
μετάνιο το κάβερ. Έρνε και ναι μενζε μας μετάνιο το κάβερ.
Της ελληνικής αστυνομίας, διοικητή του ΝΑΣΧΗ, κύριε Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρόεδρο των πολιτιστικών συλλόγων του Χίων Χωρό, του Φάρου, των Ποντίων, των Πελοποννησίων, του Βασιλιώνικου, με ΟΘ, συγγνώμη, και
πρόεδροι των ενώσεων, των αποστράτων, είτε του εμπορικού, είτε του πολεμικού, είτε του στρατού, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη. Το Φεβρουάριο του 1994, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, κατά την περίοδο 1916-23. Η αναγνώριση αυτή, παρόλη την 70 χρόνια καθυστέρηση, δικαίωσε ηθικά τον ποντιακό ελληνισμό και συνέδεσε τον σύγχρονο ελληνισμό με την ιστορική του μνήμη. Μια γενοκτονία που στήχησε τη ζωή σε 353.000 Έλληνες του Πόντου, από το κίνημα των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών. Θεωρείται μια από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες και ένα προμελετημένο έγκλημα κατά του ελληνισμού. Με τον όρο γενοκτονία εννοούμε τη μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή ημερική, εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδος. Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα, το οποίο δεν έχει σχέση και συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις. Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που του έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Και συγκεκριμένη περίπτωση στον Ελλήνων του Πόντου, διότι ήταν χριστιανοί και ορθόδοξοι. Όλοι εμείς οι επίγονοι της ένδοξης πομοντιακής γενιάς διεκδικούμε το ιστορικό, ηθικό και εθνικό δικαίωμα της αναγνώρισης γενοκτονίας από τη διεθνή κοινότητα και τους οργανισμούς, αλλά πρωτίστως από την ίδια την Τουρκία. Η ιστορία μπορεί και οφείλει να διδάξει πολλά, αρκεί βέβαια να καταγραφεί σωστά, ώστε γιατί μόνο έτσι η γνώση κατά τον αγώνα, κατά τις λύθεις των ιστορικών γεγονότων, θα αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες τραγωδίες. Ας είναι αιώνια η μνήμη των αδελφών μας Ελλήνων του Πόντου. Ευχαριστώ πολύ. Καλέσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, κ. Σταματή Κάρμετζη. Εκλεχτή προσκεκλημένη κατ' οικονομία του χρόνου, σήμερα συμβολική ημέρα τιμής και μνήμης και χρέους για το λαβωμένο ελληνισμό του Πόντου που υπέστη τη φρικτή γενοκτονία από τους Νεότουρκους, δεν βρίσκομαι εδώ απλά ως Αντιπεριφερειάρχης Χίου για να απευθύνω ένα τυπικό χαιρετισμό στους διοργανωτές μας. Δεν βρίσκομαι εδώ για να αναφερθώ στο αναντήρητο ιστορικό γεγονός της γενοκτονίας και να περιγράψω γεγονότα και μνήμες. Ήδη τόσο η κυρία Βροχαρίδου, αλλά όσο και το σκέτς, θα έλεγα, το οποίο είδαμε, νομίζω ότι και γλαφυρά και παραστατικά αποτύπωσαν την ελάχιστη πραγματικότητα. Αναφορές που άπτονται όλου του φάσματος από την τρισχιλιετή διαδρομή των Ιώνων Αθηναίων, ιδρυτών του Πόντου, και την ακμή του ποντιακού ελληνισμού μέχρι τις ημέρες της πιο συστηματικής και μεθοδεμένης εξόντωσης και γενοκτονίας του 20ου αιώνα. Βρίσκομαι εδώ, αγαπητοί μου, αρχικά για να σας συγχαρώ, να εκφράσω τα πιο ειλικρινή και θερμά μου συγχαρητήρια στον πάντα δραστήριο Σύλλογο Θρακών και Μακεδόνων Χίου, ο Μέγας Αλέξανδρος, και στο πρόσωπό τους όλους τους ποντιακούς συλλόγους που κρατούν άσβεστη την ιστορική μνήμη, τηρώντας παράλληλα τα ήθη και τα έθιμα της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Με την ενεργή αυτή παρουσία, αποδεικνύεται στους προγόνους σας ότι έχετε επαξίως κληρονομήσει τις αξίες και τα ιδανικά του ποντιακού ελληνισμού. Αντιστέκεστε συγχρόνως δε, όπως οι περισσότεροι από εμάς, σε όλες εκείνες τις αυθαίρετες, ανιστόρητες και συγχυτικές δηλώσεις του τύπου ότι τέτοιου είδους γενοκτονίες και εξεριζωμοί είναι τάχα εθνοκαθάρσης ή απλή συνοστισμή σε παραλίες, που δεν κάνουν και καμία αναφορά στον θήτη. Αν συμπεριλάβουμε το γεγονός ότι η πολιτεία, μετά από ισχυρές πιέσεις, δέχτηκε μόλις το 1994 να καθιερώσει τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και το ότι το τραγικό και με ασύλληπτες συνέπειες αυτό το γεγονός το Auschwitz εν ροή, όπως το χαρακτήρισε ο αείμνηστος καθηγητής Πολυχρόνης Ενεπεκίδης. Δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα ως γενοκτονία, τότε γίνεται κατανοητότερο το χρέος όλων μας και ιδιαίτερα της πολιτείας
να υποστηρίξει με όλες τις δυνάμεις την αναγνώριση που εκκρεμεί. Υψώνω λοιπόν σήμερα μαζί σας και τη δική μου φωνή, ώστε το αίτημα αυτό να μην αποδυναμωθεί, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς και εποχές που διανύουμε. Είμαι εδώ για να θυμηθούμε επίσης ότι είναι χρέος, ηθικό και εθνικό, κάθε ανθρώπου που κυλάει στις φλέβες του αίμα ελληνικό, να τιμήσουμε άταφους, πόντιους νεκρούς μας. Οφείλουμε σεβασμό στους ζωντανούς και στους νεκρούς. Οφείλουμε την αλήθεια, είπε ο Βολτέρος. Και είναι η συνείδηση των ιστορικών γεγονότων και αλήθεια που πραγματικά ελευθερώνει. Γιατί τα εγκλήματα, όπως είπε και η κυρία Βροχαρίδου, δεν παραγράφονται, ακόμα κι αν οι λαοί συμφιλιώνονται αργότερα και συνυπάρχουν αρμονικά. Τα εγκλήματα παραμένουν, απλά παραμένουν για να μας διδάσκουν και να μας κρατούν όρθιους. Η ζωντανή Ελλάδα είμαστε όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε για να κρατάμε άσβεστες τις μνήμες, που θα αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για την ιστορική αλήθεια, για να βρουν γαλήνη οι 353.000 ψυχές που εξοντώθηκαν με τον πιο φρικτό τρόπο. Και αυτές οι ψυχές ζητούν δικαίωση. Κλείνω μαζί σας ευλαβικά τον λόγο αναφέροντας. Θα είναι αιωνία η μνήμη τους και πως η θυσία τους δεν έχει πάει χαμένη. Πρωτοφωνάζω μαζί σας το όχι στη λύθη της γενοκτονίας των ποντίων. Δεν ξεχνώ. Σας ευχαριστώ. Θέλω με σαν Σύλλογος Τραχών και Μακεδόνων να σας δώσουμε ένα δωράκι από το σύνολο, από το σύλλογό μας, και δεν είναι άλλο από την Ποντιακή Σημαία. Είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή η τιμή και είναι πολύ μεγάλο το βάρος για τους δικούς μου μικρούς ώμους. Το δέχομαι όμως ευλαβικά για την ιερότητα της ημέρας και της στιγμής. Θα μου επιτρέψετε ως αντίδωρο να σας παραδώσω και εγώ την σχέση ισχύου με τον πόντο. Είναι το πέταγμα των Εροδίων από τον δεξαμενό τον Χίο, τον 5ο π.Χ. αιώνα, που δείχνει τελικά τη σχέση, αυτό βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη, που δείχνει την σχέση της Χίου με τον Πόντο. Κύριε Πρόεδρε, σας το παραδίδω. Ένα επίσης αντίγραφο θέλω να παραδώσω στον Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γνωρίζοντας τις ευαισθησίες του, την αγάπη του, αλλά και την προσφορά του για όλα αυτά τα ιστορικά δρόμενα και όχι μόνο. Ναι. Κύριε Κοσμήτορα, αγαπητέ κύριε Καρταζή, σας το παραδίδω και ξέρω ότι και αυτό είναι σε καλά χέρια, όπως και τα προηγούμενα. Κοσμήτο γραφείο μου και στη συνέχεια. Κύριε Καρκαζή, θέλετε να πείτε δύο λόγια για την σημερινή μέρα? Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη προσκεκλημένη, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για διερεύνηση και ένα μεγάλο θαυμαστικό για μίμηση που αφορά τη διατηρησιμότητα και τη ζωντάνια του οράματος του πόντου και των ποντίων. Αυτό αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στις απαντήσεις που δίνουν οι εκατοντάδες χιλιάδες πόντοι ανά τον κόσμο όταν τους ρωτάς ποια είναι η πατρίδα σου. Αμάσια, τραπεζούντα, σαψούντα. Ο εκβιζής του θρακικού πόντου, ορμόμενος ποιητής μας και λογοτέχνης Γιώργος Βυζεϊνός, προσπάθησε να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο λέγοντας το εξής,
ότι ο Πόντος είναι μια τεράστια πολιτιστική χωάνη που πήρε τα καλύτερα από την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και της Ασίας, τα συνέθεσε και έδωσε πίσω πολύ περισσότερα. Εμείς περιμένουμε τη στιγμή που η δημοκρατία θα ξαναριζώσει στη γείτονα χώρα, που η γείτονα χώρα πάλι κάποια εποχή θα γίνει μέλος της Ευρώπης και χιλιάδες πόντοι θα ξαναγυρίσουν ειρηνικά στις εστίες τους. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί υπάρχουν δυστυχώς διασταυρούμενες πληροφορίες ότι ο φανατισμός ο οποίος καλλιεργείται στον τουρκικό πληθυσμό δεν είναι συγκυριακός ούτε τυχαίος. Υπάρχουν διασταυρωμένες πληροφορίες ότι οι σύμβουλοι του νεογεννήτσαρου Σουλτάνου της Τουρκίας και απογόνου του Αντάρτη Μπακατόγλου έχει ζητήσει από τους συμβούλους του και δίτων επί των πολιτιστικών θεμάτων να ανοίξουν τους φακέλους των νεοτούρκων για να μελετήσουν με ποιο τρόπο έγινε ο φανατισμός τότε των Οθωμανών και οδήγησε στη γενοκτονία των ποντίων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε γρήγορση και πρέπει να έχουμε στο νου μας τρία πράγματα. Πρώτον, θα πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα του Άγιου Γιώργη, το πώς αντιμετώπισε το δράκο με ρομφαία. Δεύτερον, θα πρέπει να ενσκύψουμε στην ιστορία και να τη μελετήσουμε. Πρέπει να πατάμε μόνοι μας τα πόδια μας. Όταν βαδίζαμε προς την Κωνσταντινούπολη, οι φίλοι και σύμμαχοι, ο τσάρος είπε όχι, όχι πιο κοντά. Όταν οι Εγγλέζοι μας άφησαν να στείλουμε στρατεύματα στη Μικρά Ασία, το έκαναν για να αποσπάσουν την προσοχή του Ατατούρκ από τη Μεσοποταμία. Και όταν πέτυχαν το σκοπό τους, μας άφησαν στα κρύα του Λουτρού. Μα πάνω απ' όλα, αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, βάλλοντας στην άκρη μίζερες αντιπαραθέσεις, να ενωθούμε γύρω από την πολιτική μας ηγεσία, γύρω από τη γαλανόλευκη της δημοκρατίας και γύρω από το σταυρό της Ορθοδοξίας, για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους. Και έχουμε υποχρέωση στις εκατοντάδες χιλιάδες τους ποντίων σφαγιαστέντων, στις χιλιάδες σφαγιαστέντων στη Σμύρνη και ειδικότερα σε δύο μεγάλες πνευματικές μορφές, τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο της Σμύρνης και τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο και Μέγα Έξαρχο της Τραπεζούντας, έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το πνευματικό τους έργο με πρωτοπορία των αδελφών μας των Ποντίων. Ευχαριστώ. Να κάνουμε και μια απονομή και σε εσάς, κύριε Καρκαζίνη. Για τη συνεργασία μας φυσικά και την παραχώρηση του χώρου. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Άλλωστε, δεν υπήρχε καλύτερος χώρος σε όλη τη Χίο από το χώρο μάθησης που υπάρχει εδώ για να δείξουμε και στον κόσμο και να μάθει την ιστορία του Πόντου. Λοιπόν. Συμβολικά, βέβαια. Ευχαριστώ, είναι το ρότερο δώρο που μου έχουν κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, πάμε στο τρίτο κομμάτι της έκθεσης. Ο βουλευτής Χίου, ο κύριος Μιχαηλίδης, με κάνει έναν χαιρετισμό. Τιμούμε σήμερα τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτό καθιερώθηκε
ως ημέρα εορτασμού δηλαδή, με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων πριν από αρκετά χρόνια. Αυτό υποδηλώνει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης είναι μια βασική και κύρια συνισταμένη της πορείας, της ιστορικής πορείας του λαού μας, της ιστορικής πορείας του γένους των Ελλήνων. Νομίζω ότι αποδόθηκε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο η έννοια της γενοκτονίας, ως δηλαδή συστηματική εξόντωση μιας πληθυσμιακής ομάδας με βάση εθνοτικά ή φυλετικά ή θρησκευτικά χαρακτηριστικά ή όλα μαζί. Στην περίπτωση, νομίζω, της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού συνέβησαν και τα τρία αυτά μαζί. Θεωρώ ότι μια και έγινε αναφορά σε ανιστόρητες απόψεις. Θεωρώ ότι οι ανιστόρητες απόψεις καταδικάζονται πρώτα-πρώτα από τον ίδιο το λαό μας, στη συνείδηση δηλαδή των ανθρώπων. Και βεβαίως ως επιστημονική άποψη μπορεί να την ακούει κανείς, αλλά αν αυτή αντίκειται και παραβιάζει την ιστορική μνήμη, την ιστορία ως ιστορία, είναι νομίζω κάτι εξαιρετικά απεχθές. Τέλος, θέλω να επισημάνω τα λόγια του αείμνηστου Φίλιππου Ηλίου, ότι η ιδεολογική χρήση της ιστορίας, από όποια οπτική και αν γίνεται, πρέπει να είναι πάντα καταδικαστέα. Σας ευχαριστώ. Πριν προχωρήσουμε στο τρίτο κομμάτι της εκδήλωσης, που είναι η έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει μια μικρή ξενάγηση και το κέρασμα, θα ήθελα να καλέσω την ψυχή της σημερινής εκδήλωσης και χοροδάσκαλό μας την κυρία Σοφία Τοπαλή. Η οποία από την Ποντιακή Φορεσιά είναι 150 ετών, είναι της προγιαγιάς της, είναι αφεντική. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά τράβηξε το μεγαλύτερο κομμάτι της εκδήλωσης. Επίσης, την ομιλήτριά μας, που έκανε πραγματικά εξαιρετική ομιλία, την κυρία Ανατόλη Προχαρίδου, εκπαιδευτικός και αυτή ποντιακής καταγωγής. Τη μαμά μας, την κυρία Τσεγενίδου, Πυρούλα, μέλος του λόγου και επίσης ποντιακής καταγωγής. Επίσης και την κυρία Τούλα, εδώ γιατί. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτό ήταν απρόσωπο, δεν ήταν δύσκολο. Και κλείνοντας, μια τελευταία απονομή, την κυρία Ξανάκη. Η οποία και ο Θελός και μας βοήθησε στο σκηνικό μέρος της όλης εκδήλωσης, αλλά και ήταν η χολήτρια πάνω σε όλη την εκδήλωση. Και δεν είναι μέρος του συλλόγου. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ που μας συγκλήσατε και τιμήσαμε τους πόντους.